Δημήτρη, καταρχήν, αν κρατάς ακόμα την ανάμνηση αυτού του γκολ, το οποίο έχει συζητηθεί πολύ, και αν πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναδούμε παρόμοια πράγματα, δηλαδή κάποιο καθοριστικό γκολ από σένα, τώρα ειδικά που έρχονται παιχνίδια που είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ναι, σίγουρα κρατά τον γκολ, ήταν γκολ νίκης. Ελπίζω να έρθουν και άλλα τέτοια κρίσιμα γκολ. Είμαι έτοιμος γι' αυτό και θα περιμένω να βάλω και άλλα τέτοια γκολ. Ναι. Έχει περάσει από το μυαλό σου ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει τίτλο με όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες, να πάρει και το πρωτάθλημα δηλαδή? Εντάξει, εμείς κοιτάμε καθαρά το αυριανό μάτς. Εκτός από τα αυτά που γίνονται, είμαστε ακόμα μαθηματικά τουλάχιστον μέσα. Οπότε θα πάμε να κερδίσουμε. Και μετά από Δευτέρα κιόλας θα δούμε τι επιφυλάζει στο μέλλον. Είναι τρία μάτς μέσα σε μια εβδομάδα που κρίνονται τα πάντα. Τι πιστεύεις ότι είναι το μυστικό για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να τα κερδίσει και τα τρία? Γιατί είναι απαραίτητο να τα κερδίσει και τα τρία, και ειδικά με τον Παναθηναϊκό θέλει και σκορ πρόκρισης. Εντάξει, όπως είπα, κοιτάμε κάθε μάτς χωριστά. Πρώτα αύριο, να κοιτάξουμε να κερδίσουμε αύριο. Από Δευτέρα μετά θα κοιτάξουμε το μάτς Κυπέλλου, γιατί είναι το πιο σημαντικό μάτς της χρονιάς. Θα πάμε και εκεί να κερδίσουμε, να γυρίσουμε, να ανατρέψουμε το σκορ. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Και ένα μήνυμα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά, ειδικά έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα τώρα και για το αυριανό μάτς. Είναι ξεκάθαρο ότι τώρα ειδικά χρειαζόμαστε την υποστήριξη και αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα από τον καθένα, ειδικά εδώ μέσα, και πιστεύω θα το έχουμε.